Ανατροπέ στα ασφαλιστικά δικαιώματα 100.000 εργαζομένων μέσα στα επόμενα δύο χρόνια φέρνουν οι νέε ρυθμίσει του Οικονομικού Επιτελείου, που προβλέπουν την αύξηση των γενικών ορίων συνταξιοδότηση κατά δύο έτη από τα 65 στα 67. Οι νέε παρεμβάσει στο ασφαλιστικό θα επηρεάσουν τουλάχιστον κατά δύο επιπλέον έτη εργασία όλε τι κατηγορίε των ασφαλισμένων, ενώ σε πολλέ περιπτώσει οι εργαζόμενοι θα εγκλωβιστούν στην εργασία ακόμη και για πέντε επιπλέον χρόνια. Καθώ από πρώτη πρώτου ακαριέα καταργούνται όλα τα μεταβατικά όρια που προέβλεπε ο νόμο Λοβέρδου για τη σταδιακή αύξηση των ορίων μέχρι το 2015. Από τι αλλαγέ διασώζονται μόνο όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το τέλο του 2012. Οι κατηγορίε εργαζομένων που θα επιβαρυνθούν περισσότερο είναι οι γυναίκε με 4.500 ένσημα, εκ των οποίων 3.600 βαρέα, που το 2012 το 2012 θα έβγαιναν στη σύνταξη στα 57, ενώ το 2013 το όριο εκτινάσεται στα 62. Άνδρες και γυναίκες με 10.500 ένσημα, εκ των οποίων 7.500 βαρέα, για τους οποίους το 2012 το όριο διαμορφωνόταν στα 56 έτη και 6 μήνες, και το 2013 ανεβαίνει στα 60 έτη και 9 μήνες. Μητέρες ανηλίκων με 5.500 ένσημα και ανήλικο τέκνο, για τις οποίες τα όρια συνταξιοδότησης το 2012 ήταν 60 χρονών, για πλήρη και 55 για μειωμένη σύνταξη, και το 2013 εκτινάσεται στα 67 έτη για πλήρη και στα 62 για μειωμένη έχουμε μία βίαιη εκτείναξη όλων των ορίων συνταξιοδότησης και ηλικία. Αυτό σημαίνει ότι καταλαμβάνει και τα ενδιάμεσα στάδια και σημαίνει ότι οι κατηγορίες εργαζομένων που τους υπολείπονταν 20 ένσημα θα τα συμπλήρωναν το 2013 και θα συνταξιοδοτούν το, ε, επί τόπου επιτόπου, θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση, μπορεί να χρειαστεί να δουλέψουν από 2 έως και 4 χρόνια. αναμένεται να πέσει Αξιοπέλεγκη και για περισσότερου από 900.000 συνταξιούχου που λαμβάνουν σύνολο κύρια και επικουρική σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ, καθώ κλείδωσαν οι μειώσει στι συντάξει με τρει κλίμακε. Μείωση 5% στι συντάξει από 1.000 έω 1.500 ευρώ από το πρώτο ευρώ, 10% μείωση από 1.501 έω 2.000 ευρώ και 15% μείωση από 2.000 ευρώ και πάνω. Από τι μειώσει δεν θα εξαιρεθούν και οι αναπηρικέ συντάξει, τι οποίε θα επιβληθούν οι παρακρατήσει, ενώ θα καταργηθούν και σε αυτέ τι περιπτώσει τα δώρα. Ωστόσο, διασώζονται τα αναπηρικά επιδόματα. Αυτή είναι η ηλιασία των συντάξεών μας θα μας φέρει νέες περικοπές στα τρόφιμα, στα φάρμακα, στις οικογένειες, στη θέρμαση, στο πεδίο των εργασιακών, σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο και η Τρόικα βρήκαν πεδίο σύγκληση ω προ την καθολικότητα τη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασία, η οποία θα ισχύει μόνο για τα θεσμικά δικαιώματα όπω οι ημέρε αδεία και το ωράριο. Δεν θα είναι όμω υποχρεωτική η εφαρμογή τη ω προ τον κατώτατο μισθό για όσου δεν συμμετέχουν στι συλλογικέ διαπραγματεύσει. Μεταξύ άλλων, κλείδωσαν και οι μειώσει στα εφάπαξ, οι οποίε θα επιβληθούν σε συνάρτηση με τι υπερβάσει που έχει καταγράψει η αναλογιστική μελέτη, με οροφή ωστόσο το 35%. Μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτου τη ηλικία και όχι νωρίτερα, θα καταβάλλεται το ΕΚΑΣ, ωστόσο το μέτρο θα εφαρμοστεί ένα χρόνο αργότερα από 1ης 1η του 2014. Διατηρούνται τα απαιτούμενα έτη εργασία για την κατώτατη σύνταξη στα 15, ενώ προωθείται και διάταξη για ενοποίηση των ταμείων στον Νεοπού με μεταβατικέ περιόδου για αναλογιστικέ μελέτε. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να ξεπεράσει τον σκόπελο των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Όλο το πακέτο λοιπόν αύριο το πρωί στη Βουλή και ψηφίζεται Γιώργο Παππού με την διαδικασία του κατεπήγοντος, Τετάρτη μεσάνυχτα η ψηφοφορία.